Αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Έξοδος που είναι στη σελίδα 60 και το κεφάλαιο θήτα, 9 κεφάλαιο. Σελίδες 60, Έξοδος, κεφάλαιο 9, θήτα κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν, είπαγε προς τον Φαραών και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των Εβραίων, εξαπόστειλον το λαό μου για να με λατρεύσει. Διότι αν δεν θέλεις να εξαποστείλεις και αν ακόμη έτη κρατήσει αυτούς, ιδίου η χείρ του Κυρίου θέλει είστε επί τα κτίνισο, τα εν το αγρό, επί τους ύπους, επί τους όνους, επί τους τασκαμήλους, επί τους βόας και επί τα πρόβατα, θανατικών βαρύ σφόδρα. Και θέλει κάμει Κύριος διάκριση μεταξύ των κτηνών του Ισραήλ και των κτηνών των Αιγυπτίων. Και εκ πάντων των ανικόντων εις τους υιούς Ισραήλ, δεν θέλει αποθάνει ουδέν. Και διόρισε ο Κύριος καιρών, λέγον αύριον θέλει κάμει Κύριος το πράγμα τούτο εν τη γη. Και έκαμεν ο Κύριος το πράγμα τούτο την επαύριον. Και απέθανον πάντα τα κτήνη των Αιγυπτίων, εκ δε των κτηνών των υιών Ισραήλ, δεν απέθανε ουδέν. Και απέστειλε ο Φαραώ να είδωσε κηδού εκ των κτηνών του Ισραήλ, δεν απέθανε ουδέ εν. Και σκληρύνθη η καρδία του Φαραώ και δεν απέστειλε, δεν εξαπέστειλε τον λαόν. Τότε είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών, γεμίσατε τα σχήρα σας από στάκτην καμίνου και ασκορπίσει αυτήν ο Μωυσής προς τον ουρανόν έμπροσθεν του Φαραώ. Και θέλει γίνει λεπτός κονιορτός εφόλην την γη της Αιγύπτου και θέλει γίνει επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη καύσης αναδιδούσα ελκώδη εξανθήματα καθόλην την γη της Αιγύπτου. Έλαβαν λοιπόν τη στάκτη της καμίνου και στάθησαν ενώπιον του Φαραώ και σκόρπισεν αυτήν ο Μωυσής προς τον ουρανόν και έγινε καύσης αναδιδούσα ελκώδη εξανθήματα επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη. Και δεν είναι δύνατο η μάγη να σταθώ στην έμπρος του Μωυσέως εξαιτίας της καύσεως, διότι καύσισε το επί τους μάγους και επί πάντας τους Αιγυπτίους. Εσκλήρινε δε Κύριος την καρδία του Φαραώ και δεν σήκωσε εις αυτούς, καθώς ελάλησε Κύριος προς το Μωυσή. Και είπε Κύριος προς το Μωυσή, σηκώθηκε νωρίς το πρωί και παραστήθηκε έμπροσθεν του Φαραώ και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των Εβραίων. Εξαπόστειλον το λαό μου για να με λατρεύσει, διότι ταύτην τη φοράν εγώ εξαποστέλω πάσα στα σπληγάς μου επί την καρδίαν σου και επί τους θεράποντάς σου και επί το λαό σου. Διαγνωρίσεις ότι δεν είναι ουδής ομοιός μου εν πάση τη γη. Επειδή τώρα θέλω εκτείνει τη χείρα μου και θέλω πατάξει σε και το λαό σου με θανατικόν και θέλεις απολεστεί από της γης. Και δια τούτο βεβαίως σε διαιτήρησα, δια να δείξω εν σύ τη δύναμή μου και να κηρυχθεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Έτι επεγείρεσαι κατά του λαού μου, δια να μην εξαποστείλεις αυτόν. Ιδού αύριον, πεντώναν ταύτην, θέλω βρέξει χάλαζαν βαρίαν σφόδρα, οποία δεν έγινε ποτέ εν τη Αιγύπτου αφήσει μέρα σε θεμελιώθη μέχρι του νυν. Τώρα λοιπόν απόστειλον να συνάξεις τα κτίνη σου και πάντα όσα έχεις εν της αγρής, διότι πάσα άνθρωπος και ζώων, το οποίο ευρεθεί εν της αγρής και δεν βερθεί εις οικίαν, η χάλαζα και η χάλαζα κατεβεί επ' αυτού, επ' αυτά θέλουσιν αποθάνει. Ώστις εκ των θεραπώντων του Φαραώ εφοβήθη των λόγων του Κυρίου, συνήγαγε τα χέος τα οικίας τους δούλους αυτού και τα κτίνη αυτού, ώστις όμως δεν επρόσεξε εις των λόγων του Κυρίου, αφήκε τους δούλους αυτού και τα κτίνη αυτού εν της αγρής. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν, έκτινον τη χείρα σου προς τον ουρανόν και θέλει γίνει χάλαζε εφόλην την γη της Αιγύπτου επί ανθρώπους και επί κτίνη και επί πάντα χόρτων του αγρού εν τη γη της Αιγύπτου. Και εξέτεινε ο Μωυσής την άβδον αυτού προς τον ουρανόν και ο Κύριος έπεμψε βροντάς και χάλαζαν και διέτρεχε το πύρ επί την γη και ο Κύριος έβρεξε χάλαζαν επί την γη της Αιγύπτου. Ώστε ή το χάλαζα και πυρ φλογίζον εν τη γη, χάλαζα βαρία, οποία δεν έγινε ποτέ εφ' όλη την γη της Αιγύπτου αφού κατεστάθη έθνος.
και επάταξεν η χάλαζα εν πάση τη γη της Αιγύπτου και παν εν το εν της αγρής από ανθρώπου έως κθήνους και πάντα των χόρτων του αγρού επάταξεν η χάλαζα και πάντα τα δέντρα του αγρού συνέτριψε μόνο εν τη γη Γεσέν όπου σαν η Ισραήλ δεν έγινε χάλαζα. Τότε ο Φαραώ αποστήλας εκάλεσε τον Μωυσή και τον Αρών και είπε προς αυτούς: «Ταύτην την φοράν ημάρτησα. Ο Κύριος είναι δίκαιος. Εγώ δε και ο λαός μου είμαι θα ασεβής. Δεήθητε του Κυρίου ώστε να παύσωση του να γίνονται βροντέ Θεού και χάλαζα και εγώ θέλω σας εξαποστήλει και δε θέλετε μείνει πλέον». Και είπε ο Μωυσής προς αυτόν: «Καθώς εξέλθω εκ της πόλεως, θέλω εκτείνει τα σχήρας μου προς τον Κύριον. Η βροντέ θέλουση πάυση και η χάλαζα δεν θέλεστε πλέον, για να γνωρίσει ότι του Κυρίου είναι η γη. Πλην σύ και η θερά ποντέ σου, εξεύρω ότι ακόμη δεν θέλετε φοβηθεί από προσώπου Κυρίου του Θεού. Εκτυπήθησαν δε το λινάριον και η κρυθή, διότι η κρυθή το σταχιωμένη και το λινάριον καλαμωμένον, ο σύτος όμως και η ζέα δεν εκτυπήθησαν, διότι σαν όψιμα. Και εξήλθε ο Μωυσής έξω της πόλεως από του Φαραώ και εξέτεινε τα σχήρας αυτού προς τον Κύριον και ευρωντέ και εχάλαζε, έπαυσαν και βροχή δεν έσταξε πλέον επί της γης. Και όταν είδε ο Φαραώ ότι έπευσεν η βροχή και η χάλαζε και ευρωντέ, ξεκολούθησε να αμαρτάνει και εσκλήρινε την καρδία αυτού, αυτός και οι θεράποντες αυτού και εσκληρύνθη η καρδία του Φαραώ και δεν εξαπέστειλε τους Υιούς Ισραήλ, καθώς ελάλησε Κύριος δια του Μωυσέως. Αμήν». Οι πληγές συνεχίζονται, μόνο που όσο προχωράει ο καιρός θα συνεχίζονται και πιο βαριές. Ξεκίνησε με βατράχια, με σκνήπες, με κοινόμυγα, με η πρώτη μάλιστα το νερό έγινε αίμα, τα οποία τα διόρθωνε και δεν άφηναν υπόλοιπον. Δηλαδή δεν υπήρχε συνέπεια από αυτό το οποίο συνέβη στις πρώτες τέσσερις πληγές. Όμως καθώς ο Φαραώ σκληρύνεται όλο και περισσότερο και σκληρύνεται όλο και περισσότερο καθώς βλέπει τη δύναμη του Θεού, και αυτό αδερφοί αγαπητοί είναι παράδειγμα για μας. Σε μας όσο βλέπουμε πιο πολύ τη δύναμη του Θεού, τόσο πιο συντρίβεται η καρδιά μας, τόσο πιο πολύ πλησιάζουμε το Θεό, χαιρόμαστε και τον δοξάζουμε. Στον άνθρωπο όμως τον ασεβή, που Θεό δεν φοβάται και ανθρώπους δεν τρέπεται, σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όσο βλέπει, καθώς αυτός είναι αλαζόν και υπερήφανος, το Θεό να αντιτάσσεται και αυτά τα οποία κάνει σε λίγο να θεραπεύονται, να διορθώνονται, τόσο πιο πολύ σκληρύνει την καρδιά του. Ένα λοιπόν χαρακτηριστικό σημείο για να διακρίνουμε την ασέβειά μας, μπορεί να έχουμε εμείς ασέβεια βέβαια. Η ευσέβεια είναι κάτι που αρέσει το Θεό, είναι φόβος Θεού. Είναι σεβασμός, φόβος Θεού, σεβασμός στο Θεό. Η ευσέβεια είναι απαραίτητη και έχει και πολύ καλά αποτελέσματα. Αλλά πάρα πολύ εύκολα η ευσέβεια μπορεί να μεταβληθεί σε ασέβεια εάν η καρδιά μας σκληρυνθεί. Όσο το πνεύμα μας είναι ταπεινό και η καρδιά μας τετριμένη και ο Κύριος κατοικεί δίπλα μας, μέσα μας ακόμη, τόσο η ζωή του ανθρώπου είναι στην παρουσία του Θεού και ό,τι και να δει από το Θεό χαίρεται, δοξάζει το Θεό. Ένας κίνδυνος λοιπόν που υπάρχει είναι να βλέπει ο άνθρωπος τη δόξα του Θεού, το έλεος του Θεού, τη χάρη του Θεού και αντί μπροστά σε αυτά τα οποία βλέπει να ταπεινώνεται ακόμη περισσότερο, εδώ επεμβαίνει η απατηλή καρδιά και φουσκώνει, επέρεται.
με τη λογική ότι εγώ τα κάνω αυτά. Μάλιστα, και βρίσκω την ευκαιρία τώρα παρακυρίου, έγινε μια προφητεία που δεν την καταλάβαμε όλοι εχθές. Και ρώτησα την αδερφή, η οποία την έκανε και είδε και έβλεπε και όραση. Τι έβλεπε? Ένα πλοιάριο το οποίο έγραφε η Εκκλησία του Θεού, το οποίο ταξίδευε για να φτάσει στο τέλος της διαδρομής του στον ουρανό. Και όταν έφτασε και ήρθε ο καιρός να αποβιβαστούν, κάποιοι μέσα στο πλοιάριο ήταν δεμένοι. Και δεν αγωνίστηκαν, δεν προσπάθησαν, δεν αποβιβάστηκαν. Και ο Κύριος είπε, αποβιβαστείτε, γιατί η βάρκα πλέον θα χαλάσει. Τι είναι αυτό? Ο Θεός δεν θέλει σε καμία περίπτωση η καρδιά μας να είναι δεμένη στη γη, ακόμη και στην Εκκλησία. Δηλαδή, για να φέρω ένα παράδειγμα, τον εαυτό μου, πάντα τον εαυτό μου φέρνω σαν κακό παράδειγμα. Εάν αγαπήσω το να είμαι ποιμένας και να βλέπω το Θεό να εργάζεται και να το θεωρήσω δικό μου έργο, τότε είμαι δεμένος με αυτό το οποίο κάνω, με αποτέλεσμα να μην αγαπάω τη Βασιλεία των Ουρανών και να μην επιθυμώ τόσο πολύ να έρθει ο Κύριος να με παραλάβει. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Κάτι πολύ σοβαρό. Τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην, τον δρόμο με τελείωσα, την πίστη μου τη διατήρησα, τώρα δεν μου μένει παρά ο της δικαιοσύνης στέφανος, τον οποίο θα λάβω εγώ, αλλά όχι μόνο εγώ, και όλοι όσοι αγαπάνε επιποθούνε την επιφάνεια του Κυρίου. Εάν λοιπόν πραγματικά επιποθούμε την αρπαγή της Εκκλησίας, τότε δεν είμαστε δεμένοι με τίποτα. Αν όμως δεν υπάρχει αυτός ο πόθος για την αρπαγή της Εκκλησίας, τότε μπορούμε να δεθούμε με αυτό το οποίο το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, το έργο μου. Και όταν ο άνθρωπος πει το έργο του Θεού, έργο του, είναι δεμένος, δεν μπορεί να ελευθερωθεί, δεν μπορεί να ησυχάσει. Και όταν οι άλλοι θα φύγουν και θα πάνε στον προορισμό τους, αυτός θα μείνει με το έργο του και η Εκκλησία βέβαια δεν θα υπάρχει, θα καταστραφεί στη συνέχεια. Γιατί η Εκκλησία υπάρχει μέχρι την αρπαγή που φεύγει. Και όταν λέμε Εκκλησία, εννοούμε το πλοιάριον, δηλαδή την κοινωνία μεταλλήλων. Εννοούμε, όταν φύγετε εσείς και μείνω εγώ κάτω, καταστρέφεται. Δεν μπορώ εγώ να κάνω, τι να κάνω, γίνω ποιμένας, που δεν θα υπάρχει πνευμάγιο. Είναι πολύ σημαντικό να μην αφήσουμε να δεθεί η καρδιά μας με τίποτα στη γη, ούτε και με το καλύτερο ακόμη, με θαύματα. Πιθανό να σε ευλογήσει ο Θεός και να σου δώσει διακονίες, χαρίσματα, να κάνεις θαύματα. Εσύ και εγώ και όλοι μας θα θέλουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Γι' αυτό τι λέει η Γραφή? Το πνεύμα λέει ελθέ και η νύμφη λέει ελθέ. Σε καμία περίπτωση ο άνθρωπος του Θεού δεν χάνει την προσδοκία του, δεν πάβει να επιποθεί την αρπαγή, να δει το πρόσωπο του Κυρίου, την αρπαγή της Εκκλησίας. Σε καμία περίπτωση. Όταν ο άνθρωπος όμως χάσει τον προσανατολισμό του, τότε το αρέσει πολύ ο κόσμος, η δουλειά του, τα λεφτά του, τα χτήματά του, και καλά, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Αλλά εγώ λέω ότι το χειρότερο είναι να του αρέσει και να ερωτευθεί το έργο του Θεού. Ξέρετε τι θα πει να ερωτευθεί το έργο του Θεού? Εάν δεν είμαι ποιμένας, δεν μπορώ να ζήσω. Τι λες καλέ, τι λες καλέ? Γι' αυτό ήρθαμε, για να γίνουμε πρεσβύτεροι, διάκονοι, ποιμένες? Γι' αυτό ήρθαμε? Αυτό είναι η υπηρεσία μας, αυτό είναι η δουλεία μας. Ήρθαμε για να πάμε στον ουρανό. Γι' αυτό ήρθαμε. Μη χάσουμε τον προσανατολισμό μας, αδερφοί. Εδώ ακριβώς λοιπόν έρχεται τώρα ο Μωυσής στον Φαραώ, ο οποίος συνέχεια σκληραίνει το λόγο του Θεού, και έχω δει να σκληραίνονται άνθρωποι. Έρχεται ο Θεός
και φέρνει έτσι τις καταστάσεις που να μην μπορώ να είμαι επιμένας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Εγώ όμως επιμένω και δεν κατεβαίνω. Διαλύεται η Εκκλησία. Δεν είναι τίποτα δικό μας. Και ό,τι καλό έχουμε, ο Χριστός το έχει στα χέρια Του και το διατηρεί. Και εμείς ταπεινωνόμαστε για να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού και τη χάρη του Θεού. Αμήν, αδερφοί. Ο Φαραώ αισθάνεται παντοδύναμος. Έχετε δει ποιμένα να αισθάνεται παντοδύναμος? Μου έχω δει και είναι δικτάτορας. Λέει σε όλους τι να κάνουν, θα κάνεις αυτό, και άμα του αντιμιλάς κιόλας, ώρα θα σε δίνει κιόλας. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τον πατέρα. Άμα σου φέρνει αντίρρηση η γυναίκα, ώστε θα τη δίνεις. Θα τη δίνεις. Το ίδιο ισχύει για τη μητέρα. Αν σου φέρνουν αντίρρηση τα παιδιά τους, θα τους κόψεις το κεφάλι. Ή θα αγωνιστείς ο Θεός να ενεργήσει. Ο χριστιανός έχει σεβασμό, αλλά το χαρακτηριστικό του χριστιανού είναι η αγάπη. Όταν έχεις αγάπη, συγχωρείς τους πάντες. Συγχωρείς και αγαπάς. Συγχωρείς τους ευγενείς, τους αγενείς, τους ασεβείς, τους ευσεβείς. Συγχωρείς τους εχθρούς, αυτούς που σε βρίζουν, αυτούς που σε κακοποιούν. Τους συγχωρείς, τους αγαπάς και προσεύγεσαι για αυτούς. Ένα είναι το χαρακτηριστικό του χριστιανού, όπως το λέει η Γραφή: έλεος και αλήθεια. Αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, η υγιένουσα διδασκαλία, και έλεος που είναι η αγάπη. Και η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Φαραώ όμως αισθάνεται δυνατός, παντοδύναμος. Ποιος είσαι εσύ και ποιος είναι ο Θεός σου? Το έχεις ακούσει ποτέ? Σιγά το Θεό σου. Με ρωτάει κάποιος πριν από λίγες μέρες, τι θα γίνει με την Ελλάδα. Λέω, θα μας ελεήσει ο Θεός. Λέει, θα καταστραφούμε ή όχι? Λέω, όχι. Μου λέει, γιατί? Γιατί ο Θεός θα επέμβει, θα μας φυλάξει. Άσε με εσείς και ο Θεός. Όχι, αδερφοί, ο Θεός μας είναι το πάν. Ο Θεός μας είναι το πάν. Η πίδα μας είναι στον Κύριο. Δεν είναι ούτε ο ποιμένας, ούτε πρεσβύτερος, ούτε προφήτης. Τίποτα δεν είναι. Ντενεκέδες ξεγάνω τι είναι. Και αν δεν έχουν αγάπη, χαλκός ηχών και κύμβαλων αλαλάσσων. Αυτό είναι. Ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, να εκχέει την αγάπη μας, την αγάπη Του στην καρδιά μας, δια Πνεύματος Αγίου, και να μας χαρίζει πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, να τρέμουμε πάντοτε στο Λόγο Του, για να απολαμβάνουμε την εύνοια του Θεού. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι να κάνουμε θαύματα, γιατί θα τα κάνουμε, ο Θεός θα τα κάνει. Το ζητούμενο είναι να έχουμε την εύνοια του Θεού, τη χάρη του Θεού, την παρουσία του Θεού. Να είμαστε σαν τα πρόβατα της βοσκής του, στα πόδια του ξαπλωμένοι, και να ξεκουραζόμαστε και να αναπαύεται η ψυχή μας. Τώρα είναι δυνατόν η καρδιά του Φαραώ να αναπαυθεί? Ποτέ. Γιατί δεν τελειώνει ο Θεός το έργο που άρχισε. Το καλό έργο το τελειώνει, αλλά και το κακό έργο το τελειώνει. Και το έργο που άρχισε με τον Μωυσή θα τελειώσει με την απόλυτη ελευθερία του λαού Ισραήλ, και το έργο που άρχισε με το Φαραώ ο Θεός θα το τελειώσει με την απόλυτη κρίση στο Φαραώ και στην Αίγυπτο. Μπορεί το σχέδιο του Θεού να αλλάξει? Δυστυχώς ναι, ή ευτυχώς ναι. Δυστυχώς για το Μωυσή, αν χαλάσει η καρδιά του και πει εγώ τα κάνω, τελειώνει ο Θεός με αυτόν. Ευτυχώς για το Φαραώ, αν πει συγχώρεσέ με, τι χαζός είμαι, και το λέει, θα το δούμε παρακάτω, το είπε αλλά δεν το εννοούσε. Ξέρεις τι είναι να σου ζητάει συγγνώμη και να μην το εννοεί? Ή να ζητάς συγγνώμη και να λες, από να σου κόψω καμία. Ζητάμε συγγνώμη και το εννοούμε. Με συντετριμένη καρδιά ζητάμε συγγνώμη. Και ξέρετε, αδερφοί, φαίνεται και στο βλέμμα του ανθρώπου. Έρχεται λοιπόν και συγγνώμη. Αυτό δεν είναι συγγνώμη. Όταν λέει συγγνώμη ο άνθρωπος, είναι συντετριμένος. Κλαίει, φοβάται το Θεό.
αν δεν κλαίει. Αφού λοιπόν ήρθε και η κοινόμηγα, τώρα έρχεται πιο δύσκολο πράγμα. Είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, πήγαινε γρήγορα στο Φαραώ και πες του, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των Εβραίων. Το κατάλαβες Μωυσή? Δεν το λες εσύ, το λέει Κύριος ο Θεός των Εβραίων. Αυτό έχει σημασία. Αυτό που θα πεις να το λέει Κύριος ο Θεός ο αληθινός. Εξ αποστήλων το λαό μου για να με λατρεύσει. Διότι αν δεν εξαποστήλεις και αυτή τη φορά και τον κρατήσεις εδώ, η χείρ του Κυρίου θα κάνει κάτι που δεν διορθώνεται. Τώρα μπαίνουμε σε πιο σκληρό επίπεδο. Θα κάνει πράγμα το οποίο δεν διορθώνεται. Οι βάτραχοι διορθωθήκανε, η κοινόμηγα διορθώθηκε, το νερό διορθώθηκε. Τώρα θα φέρω θανατικό σε όλα τα κτίνη σου, τα εν το αγρό. Κτίνος τι είναι? Το οικιακών ζώων. Το άλλο είναι θηρία, τα άγρια. Κτίνε το πρόβατο, το σκύλο, η γάτα. Θα φέρω θανατικό σε όλα τα κτίνη σου, τα εν το αγρό. Επί τους ύπους, επί τους ίνους, επί τα σκαμήλους, επί τους βόας, επί τα πρόβατα, θανατικών βαρύ σφόδρα. Και ακόμη κάτι για να σε βοηθήσω να ταπεινωθείς. Αλλά δεν ταπεινώνεις εσύ, γιατί είσαι ταύρος. Έτσι άγριος. Γιατί η καρδιά σου είναι σκληρή. Μπορείς να ταπεινωθείς. Και ο Κύριος ο Θεός των Εβραίων θα κάνει διάκριση μεταξύ των κτηνών του Ισραήλ και των κτηνών των Αιγυπτίων, ώστε εκ πάντων των ανικόντων εις τους Ιούς Ισραήλ κτίνη δεν θα ποθάνει ούτε ένα. Βλέπετε αδελφοί ότι ο Θεός κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι έπεσε αρρώστια. Και αν πέσει αρρώστια, ο Θεός κάνει διάκριση. Και αν πέσει κρίση, ο Θεός κάνει διάκριση. Και αν πέσει θανατικό, ο Θεός κάνει διάκριση. Γιατί? Για να φανερώσει τη δύναμή του, να γίνει γνωστό το όνομά του. Εγώ το έχω πει και θα το πω μια φορά ακόμη. Οι νέοι έξω στην εκκλησία έχουν 50 με 60% ανεργία. Οι νέοι μέσα στην εκκλησία θεωρώ, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι είναι κάτω από 2-3%. Όλοι οι νέοι δουλεύουν. Και αυτοί που δεν έχουν βρει δουλειά θα βρουν σε λίγο. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι διάκριση Θεού. Τυχαίο είναι. Όλα τα τυχαία θα γίνονται σε εμάς. Πολύ τυχεροί είμαστε, το ξέρετε. Και είμαστε, μακάρι είμαστε. Μακάρι, γιατί ο Θεός μας κάλεσε και εμείς αποδεχτήκαμε την πρόσκληση. Έπειτα υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι μέσα στην εκκλησία τους οικείους της πίστεως τους φροντίζει ο Θεός με την εκκλησία. Εάν είσαι οικείος της πίστεως, αναγεννημένος, βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, στην εκκλησία κανονικά, η εκκλησία σε αγαπάει. Θα μου πεις, αν δεν είμαι? Πρώτα λέει η γραφή τους οικείους της πίστεως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν στο τέλος γίνεται και η κρίση, εκεί έρχεται ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, ο Λόγος του Θεού, και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Επίνασα και μου δώσατε να φάγω. Πότε, Κύριε? Εφόσον κάνατε σε έναν τον ελαχίστον αδελφών μου, σε μένα κάνατε. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Δηλαδή τους έξω, στους έξω θα είμαστε λεήμονες, αλλά δεν είναι η οικογένειά μας, δεν είναι οικείοι της πίστεως. Η έξω το περισσότερο μπορεί και δεν αποκλείεται καθόλου να είναι και εχθροί μας. Τους αγαπάμε, προσευχόμαστε για αυτούς, αλλά δεν πέφτουμε στην παγίδα να κοιτάμε τους έξω και να αφήνουμε τους μέσα. Το είναι παγίδα. Παγίδα του διαβόλου είναι αυτό. Πρώτα θα κοιτάμε τους μέσα και ύστερα θα μπορούμε να κοιτάμε και τους έξω. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όπως μας λέει να φροντίζετε για τους ανθρώπους της οικογένειάς σας.
Δεν μπορείς να εγκαταλείπεις την οικογένειά σου και να κοιτάς γύρω γύρω. Δουλεύω, παίρνω μισθό, παίρνω σύνταξη, δεν με νοιάζει η Άννα. Κάτσε αδερφέ μου, τι θα πει δεν σε νοιάζει η Άννα, η γυναίκα σου. Πρώτα την οικογένειά σου θα κοιτάξεις και ταυτόχρονα και τους άλλους. Αλλά δεν μπορείς την οικογένειά σου να την αφήνεις να πεινάει και να λες εγώ κοιτάω τους άλλους γιατί είμαι χριστιανός. Τι χριστιανός είσαι? Δεν μπορείς να αφήνεις τους οικείους στη σπίτι ως Θεός και να κοιτάς τους άλλους και να λες εγώ είμαι χριστιανός. Δεν είσαι χριστιανός. Έχεις καταλάβει λάθος το παιχνίδι. Λάθος τα πράγματα. Ο Χριστός, ο Θεός ποιους κοιτάει? Τους Εβραίους. Πού? Στη γη Γεσέν. Να δεν τους λυπάτε τους Αιγυπτίους. Έτσι θα πάμε τώρα? Δεν θα πάμε το θέλημα του Θεού? Τη γη Γεσέν εξαιρεί από την κρίση. Γιατί? Για να φανεί η δύναμή του, αλλά και να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του σε όλη την οικουμένη. Μα δεν τους αγαπάει τους έξω και έχει ανεργία. Μωρέ, τους αγαπάει και θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, να τους προσθέσει ο Χριστός στην Εκκλησία και να τους ευλογήσει. Το Ευαγγέλιο, αδελφοί αγαπητοί, είναι απλό. Δεν μπερδεύει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μπερδεύεται μόνος του. Όταν η καρδιά του δεν είναι ευθεία, δεν είναι κατά την καρδιά του Θεού που να κάνει πάντα τα θελήματά του. Και πράγματι, αφού διόρισε και καιρό λέγοντας αύριο, την επόμενη μέρα, θανατικό σε όλα τα ζώα της Αιγύπτου, τα κτίνη της Αιγύπτου, σε όλα. Αυτά τώρα δεν ανασταίνονται, δεν διορθώνεται αυτό. Αυτό είναι μια κρίση που γίνεται και δεν διορθώνεται. Το ξαναλέω, αλλάζει επίπεδο κρίσης ο Θεός στους Αιγυπτίους και στο Φαραώ. Γιατί δεν μετανοούνε? Εάν δεν μετανοήσεις και δεν μετανοήσω, ο Θεός επεμβαίνει σε εμάς γιατί μας αγαπάει, όχι με κρίση αλλά με δοκιμασία, με έλεγχο. Ο Θεός να μας φυλάει. Και η ελπίδα μας, η σωτηρία μας και το θέλημα του Θεού ποιο είναι? Πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και να τρέμουμε στο λόγο του Θεού και να εξητάμε από το Θεό αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι εκ του Θεού, δεν είναι ανθρώπινη επίτευξη. Δεν μπορώ εγώ να σ' αγαπήσω αν ο Θεός δεν πλημμυρίσει την καρδιά μου με αγάπη για σένα. Μπορώ εγώ να αγαπήσω τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου? Μπορείς? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορώ να αγαπήσω τον αδελφό μου όπως ο Χριστός με αγάπησε? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μόνο όταν, και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, όταν ο Θεός πλημμυρίσει την καρδιά μας με αγάπη, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Γι' αυτό και ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου τι έχει πρώτο χαρακτηριστικό? Την αγάπη. Όταν αναγεννάσαι, τι γίνεται μες στην καρδιά σου? Έρχεται η αγάπη του Θεού. Και όταν πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο αργότερα, τι γίνεται στην καρδιά σου? Πλημμυρίζει η καρδιά σου με αγάπη. Και μακροθυμείς, συγχωρείς, δεν κρίνεις, δεν κατακρίνεις. Φοβάσαι το Θεό. Δεν κουτσομπολεύεις. Αλλά ταχύς εις το να ακούς και βραδύς εις το να μιλάς. Και αν πλημμυρίσει η καρδιά σου με αγάπη, η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Εάν δεν καλύπτει η καρδιά σου τα λάθη και τις αμαρτίες των άλλων, το πρόβλημα είναι δικό σου. Εσύ έχεις το πρόβλημα, εσύ έχεις την αμαρτία. Γιατί θα έρθουν μέσα στην εκκλησία και θα σε στενοχωρήσουν και θα σου πούνε και λόγια και θα κάνουν και λάθη? Το θέμα δεν είναι τι κάνει ο άλλος. Το θέμα είναι τι κάνεις εσύ. Ο άλλος το έκανε. Με τον Κύριό του έχει να κάνει. Εσύ, εγώ τι κάνω? Εγώ μακροθυμώ, συγχωρώ. Εγώ δικαιολογώ. Εγώ προσεύχομαι. Εάν δεν τα κάνω αυτά, εγώ είμαι σε αμαρτία. Δηλαδή αυτός κάνει λάθος γιατί έχει ξεπέσει. Ωραία λοιπόν.
θα τον φέρει η Χριστότητα του Θεού σε μετάνοια, θα επιστρέψει και θα είναι πιο ευλογημένος από ό,τι ήταν πριν φύγει. Εσύ θα έχεις μείνει με την κρίση, με την κατάκριση, με την πίκρα. Γιατί να μου μιλήσει έτσι? Σου μίλησε. Συγχώρεσέ τον, προσευχήσου γι' αυτόν. Αν κάθε φορά που μας μιλάει κάποιος ή κάνει κάτι άσχημο, εμείς στενοχωριόμαστε, θα είχαμε πάει στο τρολοκομείο τώρα. Θα παραμιλάγαμε. Εάν κάθε φορά μου έχουν μιλήσει άσχημα, πάρα πολύ. Σας το έχω ξαναπεί, κάποιος με έβρισε άσχημα και είπα δεν θα σε ξανασυγχωρήσω, δεν θα σε συγχωρήσω ποτέ. Και δεν περάσαν λίγες ώρες, έφαγα μια τούμπα και έσπασα τη μύτη μου. Και έλεγα, σε συγχωρώ, τον συγχωρώ πατέρα. Τρεχάλα πίσω. Μετά με παίρνει, μου λέει συγγνώμη. Του λέω και εγώ συγχωρώ, αλλά πρόσεξε μην το ξανακάνεις, γιατί δεν θα σε συγχωρήσω. Όχι, θα σε συγχωρήσω. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εμείς τι κάνουμε. Τώρα να ο Φαραώ, όλα τα κτίνη του πεθαμένα, στέλνει τους δούλους τους για εσένα. Να δούμε τι είναι εκεί. Όλα υγιέστατα. Τι θα έπρεπε, τι θα έκανες εσύ? Πω πω Θεέ μου, τι είναι, τι Θεός είσαι εσύ? Συγχώρεσέ με. Τι θες να κάνω Κύριε? Αυτός κλήρυνε πιο πολύ. Και έρχεται ο Θεός τώρα και λέει στο Μωυσή, σήκω τώρα, πηγαίνει νωρίς το πρωί μπροστά στο Φαραώ, συγγνώμη, πριν πάει, λέει στο Φαραώ, στο Μωυσή και προς τον Άρων, γεμίσατε τα χέρια σας αποστάχτη από τη φωτιά και πηγαίνετε μπροστά στο Φαραώ και τεινάξτε στον αέρα και η στάχτη θα γίνει κορνιοχτός σκόνη εφόλην την γη της Αιγύπτου και θα πέσει απάνω στους ανθρώπους και θα γίνει καύσης αναδίδουσα ελκώδη εξανθήματα καθόλην την γη της Αιγύπτου. Τώρα ακόμη χειρότερο. Ξέρεις τα πει ελκώδη εξανθήματα? Ένα σπυράκι βγάζουμε, μας συμπάει το κουνούπι και αν το ξύσουμε και μολυθεί λίγο ψάχνουμε να βρούμε τι θα κάνουμε. Ελκώδη εξανθήματα χωρίς θεραπεία. Αυτό να προσέξουμε αδερφοί. Χωρίς θεραπεία. Σε όλη τη γη της Αιγύπτου, εκτός από τη ΙΕΣΕΝ. Και πάλι εσκληρύνθηκε η καρδιά του Φαραώ και δεν άκουσε εις αυτούς. Και τώρα πάμε ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Και αυτό το δύσκολο, ακόμη πιο δύσκολο και ακόμη πιο δύσκολο, πολύ το φοβάμαι. Γιατί αυτός δεν κατάλαβε τίποτα ο Φαραώ. Και όταν και εμείς δεν καταλαβαίνουμε, υπάρχει πιθανότητα να μην καταλαβαίνουμε βέβαια. Πότε δεν καταλαβαίνουμε? Όταν απίστων όντων ο διάβολος τυφλώνει τους οφθαλμούς του νοός για να μην καταλάβουνε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το φωτισμό του Ευαγγελίου. Σκληραίνει, αγριεύει, θυμώνει. Έχεις θυμώσει? Εγώ έχω θυμώσει. Είναι καλό? Άθλιο. Κακό. Κακό. Και τι πρέπει να κάνουμε? Δεν θα θυμώσουμε ακόμη πιο πολύ. Θα μετανοήσουμε εκείνη τη στιγμή. Γιατί? Για να μην έρθει επάνω μας η μη εύνοια του Θεού. Τώρα λοιπόν φωνάζει ο Κύριος τον Μωυσή και του λέει σήκω νωρίς το πρωί, στάσου μπροστά στο Φαραώ και πες του, τώρα εξαπόστειλον το λαό μου για με λατρεύσει, γιατί αυτή τη φορά αν δεν εξαποστείλεις το λαό μου, εγώ θα εξαποστείλω σε σένα τις πληγές μου πάνω στην καρδιά σου. Εντάξει, στην καρδιά σου, στους θεράποντες και στο λαό σου. Γιατί πρέπει να γνωρίσεις ότι κανένας δεν είναι όμοιός μου σε όλη τη γη
επειδή τώρα θα εκτείνω τη χείρα μου και θα πατάξω εσέ και το λαό με θανατικό και θα πολεστείς από τις γης. Τώρα λέει ακόμη πιο σοβαρά πράγματα. Θα έρθει θανατικό σε σένα. Ξανά να επιμείνω. Ο Θεός να μας φυλάει. Να μετανοήσουμε γρήγορα. Και γιατί λέει στην καρδιά σου? Γιατί εσύ δεν θα πεθάνεις, Φαραώ, αλλά θα δεις αυτούς που αγαπάς να πεθαίνουν. Ξέρεις, θα πει να βλέπεις αυτούς που αγαπάς να πεθαίνουν και να ξέρεις ότι εσύ φταίς. Το να το κάνει ο Θεός και να τον παίρνει όπως πήρε την αδερφή μας την Νότα, χαρά έχουμε. Πώς πήρε την αδερφή μας την Ανούλα, το ξέρετε, σας το είπα. Αύριο 12 η ώρα είναι η κηδεία της αδερφής μας της Άννας, της αδερφής της Μαριλένας. Χαρά έχουμε. Στον Κύριο τώρα έχουν, πρώτα είχαν κοινωνία μαζί μας, τώρα έχουν κοινωνία με τους Αγίους στον ουρανό. Χαρά έχουμε. Πλήρης ημερών η αδερφή μας η Νότα, με πολύ καρπό η αδερφή μας η Νότα, πλήρης ημερών η Ανούλα, ελευθερώθηκε, την ξέρετε ποια είναι η Ανούλα φαντάζομαι, ελευθερώθηκε, την ελευθέρωσε ο Κύριος, είναι με τον Κύριο τώρα. Και λέω στη Μαριλένα, αν μας αξιώθησε ο Θεός και πάμε εκεί, αυτή θα είναι πιο ωραία από σένα και από μένα. Γιατί αυτή, εμείς απολαμβάνουμε υγεία, αυτή όμως δεν απέλαβε σε όλη τη ζωή. Βρίσκει χάρη από το Θεό. Δεν μ' άρεσε που το είπα, αλλά αλήθεια είναι. Γιατί ο Θεός είναι Άγιος, είναι δίκαιος. Βεβαίως και εγώ έχω την ευκαιρία και όλοι μας έχουμε την ευκαιρία να είμαστε αστέρες λάμποντες στον ουρανό. Ο Θεός να, να βρούμε χάρη ενώπιόν Του και να κάνουμε το θέλημά Του. Θανατικό θα πέσει. Και ξέρεις πως θα πέσει το θανατικό? Χάλαζα βαρύ ασφόδρα που δεν έγινε ποτέ στην Αίγυπτο, μαζί με φωτιά και με νερό θα πέσει επάνω και θα τους σκοτώσει όποιοι είναι έξω στον αγρό. Και λέει η Γραφή, την επόμενη μέρα έγινε και όποιος πίστεψε στο Λόγο του Θεού και μπήκε μέσα στο σπίτι του, γλίτωσε. Όποιος δεν πίστεψε στο Λόγο του Θεού και έμεινε ακάλυπτος, πέθανε. Εάν πιστεύεις στο Λόγο του Θεού, πηγαίνεις και μπαίνεις κάτω από τις πτέρυγες του Ιησού και σώζεσαι. Αν δεν πιστεύεις στο Θεό, τότε πηγαίνεις και με αμεριμνησία πας όπου θέλεις και χάνεσαι. Γι' αυτό με τεπιμελίας να προσέχουμε να ακούμε το Λόγο του Θεού για να είμαστε ευλογημένοι του Θεού. Και το κακό ήρθε πολύ μεγάλο. Ξέρεις, τα πιχαλάζια σαν πέτρες και με ορμή, ένα, δύο στο κεφάλι, τέρμα ο Αιγύπτιος. Όσοι πίστεψαν και μπήκανε μέσα γλιτώσανε. Τώρα η καρδιά, αλλά εδώ θέλω να, με τη χάρη του Χριστού να προσέξουμε κάτι. Η καρδιά του Φαραώ συνετρίβει από φόβο για τη χάλαζα και όχι από φόβο για το Θεό. Ποιον φοβάσαι, ποιον αγαπάς, ποιον λατρεύεις, το δωρητή ή το δώρο, τον ενεργούντα ή τις ενέργειες? Φαραώ φοβήθηκε και έβαλε τις φωνές και λέει, αμάρτησα. Ωραία μετάνοια. Ο Κύριος είναι δίκαιος. Ακόμη πιο ωραία μετάνοια. Εγώ και ο λαός μου είμαστε ασεβείς. Ακόμη πιο μεγάλη μετάνοια. Προσευχήσου στον Κύριο ώστε να πάυσει από του να γίνονται βροντέ Θεού και χάλαζα και εγώ θα σας εξαποστείλω και δεν θα μείνετε πλέον εδώ. Μία μετάνοια, επιστροφή στο Θεό που δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Γιατί δεν έγινε προς το Θεό, έγινε προς το Μωυσή και δεν έγινε από φόβο στο Θεό, αλλά έγινε από φόβο στη χάλαζα. Μετανοείς και επιστρέφεις σε ποιον?
στο Θεό. Όταν ο άσωτος Υιός ήλθε σε αυτόν, επέστρεψε σε ποιον? Πήγε στο μεγάλο αδελφό να του πει συγχώρεσέ με. Στον πατέρα του πήγε. Με την καρδιά του ανοιχτή, αμάρτησα ενώπιον σου, ενώπιον του Θεού, συγχώρεσέ με. Δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι γιος σου. Και πριν τα πει όλα αυτά, τον πήρε ο Θεός. Άρα μετανοούμε στο Μωυσή, μετανοούμε στον άνθρωπο. Βεβαίως αν έχουμε βλάψει τον άνθρωπο, του ζητάμε συγγνώμη. Αλλά η μετάνοιά μας δεν είναι προς τον άνθρωπο, προς τον Θεό. Ο Δαβίδ αμάρτησε. Στον Ουρία, αλλά δεν πήγε να πει συγχώρεσέ με, αν και το σκότωσε τον Ουρία. Είπε σε μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου έπραξα. Μα τι έκανες στο Θεό? Τον Ουρία αμάρτησες και στη γυναίκα του Ουρία. Όχι, στο Θεό αμάρτησα. Και αυτός έτσι λέει, αμάρτησα, ο Κύριος είναι δίκαιος, ο λαός μου και εγώ είμαστε ασεβείς. Δεήθητε εσείς προς τον Κύριο. Άρα ποιον φοβάται? Την προσευχή του Μωυσή. Ναι, αλλά σε ποιον προσεύχεται ο Μωυσής? Ο Μωυσής τα κάνει αυτά? Έτσι νομίζει αυτός, ότι τα κάνει ο Μωυσής. Μωυσής όμως ξέρει ότι τα κάνει ο Θεός. Εσύ ποιος νομίζεις ότι κάνει το έργο στη ζωή σου? Αν πιστεύεις ότι το κάνει άνθρωπος, έχασες το παιχνίδι. Αν πιστεύεις ότι το κάνεις εσύ, πολλαπλάσια έχασες. Εάν λέμε ο Κύριος, κερδίζουμε. Και εδώ για να το πάρουμε πιο καθαρά και πιο απλά και πιο ανθρώπινα. Κάθομαι ή κάθεσαι απέναντι και ακούς το Λόγο του Θεού. Εάν πεις ο Κοροβές μιλάει, τι ωραία που τα είπε, έχασες. Εάν πεις ο Κύριος τα λέει, έστω και αν δεν τα λέει καλά ο Κοροβέσης, ο Κύριος τα λέει, κέρδισες. Και αυτό τι συμβαίνει? Σημαίνει ότι όταν έρχομαι μέσα στην Εκκλησία, έρχομαι για να μου μιλήσει ο Θεός. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Προσεύχομαι για να μου μιλήσει ο Θεός. Προσεύχομαι για να ενεργήσει ο Θεός. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία ήσαν προσκαρτερούντες. Αυτό τιμάει τον άνθρωπο? Όχι, το Θεό δοξάζει. Γιατί και εσείς και εγώ ξέρω ότι εγώ είμαι τενεκές ξεγάνωτος. Και κάποιος μου είπε, άλλα λες απάνω, άλλα λες κάτω. Λέω, τι να κάνουμε, αυτό είμαι άνθρωπος, είμαι. Άνθρωπος, ο άνθρωπος αδερφοί είναι άνθρωπος. Λάθη κάνει, αμαρτίες κάνει, χαζομάρες κάνει. Όταν όμως είναι εδώ, κάτι γίνεται. Τι γίνεται, ξέρω εγώ τι γίνεται. Έρχεται ο Θεός, ενεργεί. Έρχεται ο Θεός και φυλάει και προστατεύει και μιλάει. Αν όμως εσύ βλέπεις εμένα, χάθηκες. Αν βλέπεις το Λόγο του Θεού που διαβάζω, σώθηκες. Ποιος μιλάει? Ο Λόγος του Θεού μιλάει. Αυτός μιλάει. Το βλέπετε, αυτός εδώ μιλάει. Αυτός μιλάει. Αν μιλάω εγώ, τελειώσαμε. Και για μένα, όταν ανεβαίνω πάνω, ξέρετε, να σκεφτώ, ξέρετε τι ώρα που θα τα πω σήμερα. Προσευχήθηκα, θα τα πω απόξω και ανακατωτά. Θα τραυλίζω. Όταν όμως θα πήρω εδώ και πω, Κύριε, τι να πεις, τι να πω εγώ, πες εσύ στους ανθρώπους αυτούς. Μίλησε εσύ στους ανθρώπους αυτούς, σε παρακαλώ. Τότε έρχεται ο Θεός και λέει, μην δεν μιλάω εσύ, εγώ θα μιλήσω. Και έρχεται και μας επισκέπτεται ο Θεός. Ο Φαραώς ζήτησε συγχώρεση από το Μωυσή, γιατί νομίζει ότι αυτός θα κάνει. Ο Μωυσής δεν έχει καμία τέτοια γνώμη, βέβαια. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ο Μωυσής του λέει, θα προσευχηθώ να σταματήσει η χάλαζα. Θα προσευχηθώ να σταματήσουν οι βροντές, οι αστραπές και οι φωτιές, οι κεραυνοί. Αλλά εσύ, κυθερά ποντέσαι,
και οι άρχοντές σου δεν θα μας αφήσει να πάμε. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί του τόπου Θεός. Δεν ξέρει την καρδιά του Φαραώ. Όταν βλέπεις κάποιον και μετανοεί, όταν βλέπω κάποιον και μετανοεί, χαίρομαι. Αλλά ο Θεός ξέρει αν είναι αλήθεια, αληθινή μετάνοια ή όχι. Μόνο ο Θεός το ξέρει. Θυμάμαι μια φορά ήμουνα στον πύργο και επέστρεψε ένας αποστάτης και λέει «Συγγνώμη Κύριε» και φώναζε. «Ελέησέ με Κύριε» και φώναζε. Όλη η εκκλησία δόξαζε, χαιρότανε και ξαφνικά σηκώνεται ένας αδελφός και αρχίζει και μιλάει γλώσσες. Δυνατά. Και είναι η μοναδική φορά στη ζωή μου που ενώ μιλάγε γλώσσες εγώ τις καταλάβαινα τι έλεγε. Και δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω, αλλά εκείνο που έλεγε είναι ψέματα, λέει. Δεν έχει μετανοήσει. Δεν έχει με αυτά τα λόγια. Περιέγραφε λεπτομερώς τι ήταν στην καρδιά αυτού. Εγώ το, άκουγα τώρα τον αδελφό που μιλάγε. Μία φορά μου έχει συμβεί, αυτή τη φορά ήταν μόνο. Άκουγα να λέει και καταλάβαινα τι έλεγε. Εκεί κατάλαβα τι σημαίνει ερμηνεία, διερμηνεία γλωσσών. Να μιλάνε γλώσσες και εσύ να καταλαβαίνεις. Και όταν τελείωσε, οι άλλοι ήταν ενθουσιασμένοι, χαρούμενοι. Πάω στο ποιμένα και λέω, μην τον εμπιστεύσεις, δεν έχει μετανοήσει. Τι λες, μου λέει, αστείευεσαι? Βράκο που σου λέω, τι λέω. Εγώ δεν το ξέρω, αλλά έγινε αυτό και αυτό. Την άλλη μέρα βέβαια δεν ξανάρθε και πήγε και έκανε και κακό στην εκκλησία. Για κακό είχε έρθει. Εμείς ακούμε, βλέπουμε τη μετανοία, αλλά τη δεχόμαστε. Αλλά την καρδιά ο Θεός την ξέρει. Ο Θεός την ξέρει. Και τι του λέει ο Μωυσής που του είπε ο Θεός, γιατί ο Θεός ξέρει την καρδιά του Φαραώ? Θα σταματήσει το χαλάζι, θα σταματήσει το θανατικό, θα σταματήσουν οι αστραπές και οι βροντές, θα σταματήσει η βροχή, αλλά εσύ δεν θα μετανοήσεις. Και μερικές φορές, ξέρετε, πιστεύω ότι και ο Φαραώ πίστευε ότι θα μετανοήσει. Και ο Φαραώ δεν ήξερε ότι η καρδιά του δεν ήταν ειλικρινής. Βέβαια δεν είμαι βέβαιος. Μπορεί. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που είμαι βέβαιος είναι αυτό που λέει η Γραφή. Όταν τέλειωσαν οι αστραπές, οι βροντές, το χαλάζι όλα, εσκληρύνθη η καρδία του Φαραώ και δεν εξαπέστειλε τους Υιούς Ισραήλ, καθώς ελάλησε ο Κύριος δια του Μωυσέως. Τίποτα δεν έγινε. Τελειώνοντας, αδερφοί, είναι φοβερό να ακούμε το Λόγο του Θεού, να βλέπουμε τις ενέργειες του Θεού και να μην γίνεται τίποτα στην καρδιά μας. Τι ωραίο όμως που είναι να ακούμε με προσοχή το Λόγο του Θεού και να μεταμορφώνει την καρδιά μας. Να δέχεται το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, ώστε να ενεργείται ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας. Αυτή είναι μια καρδιά που αρέσει το Θεό. Θέλω, Κύριε, με κάθε τρόπο να ακούω τη φωνή Σου. Με κήρυγμα, με προφητεία, με τα παιδιά, με τις ενέργειές Σου, θέλω να ακούω τη φωνή Σου και να είμαι βέβαιος ότι δεν κάνω λάθος. Γιατί ακόμη πιο άσχημο είναι να λέω, ο Κύριος μου είπε και να μην μου έχει μιλήσει. Και να νομίζω ότι μου μίλησε ο Θεός και να μην μου έχει μιλήσει. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Βέβαια και σε αυτό ο Θεός επεμβαίνει, αν πας ταπεινά και θα πεις, Κύριε, δεν θέλω να κάνω λάθος. Θέλω πραγματικά να ακούω τη φωνή Σου. Τα αυτιά μου δεν είναι ότα πεπαιδευμένων. Κάνε με να ακούω τη φωνή Σου και να μεταμορφώνεται η καρδιά μου. Αμήν.